Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από την Ριζούπολη. Ντάξει να δίνουν Κάνς ένα πολύ μεγάλο μάτς για την Silver κατηγορία από 1-4 Κάνς, αλλά την πρώτη τους νίκη στο 3-2, η Τζακς μάλλον, στο 3-2 είναι οι Κάνς, οι οποίοι προέρχονται και εκείνοι από νίκη. Αναπόφευκτα μία από τις δύο θα επιστρέψει σε αρνητικό αποτέλεσμα σήμερα, μία από τις δύο θα συνεχίσει τα θετικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα θα γίνει το τζάμπολ. Στη σέντρα βρίσκονται Σταθόπουλος και Ελευθεριάδης. Το κερδίζει ο δεύτερος και η Τζαξ είναι με την πρώτη επίθεση. Ο Γαλανάκης έβγαλε στον Δρακόπουλο που είναι 45. Βρήκε τον Κουρτέση. Ξανά εκείνο στον Δρακόπουλο. Πιέζεται καλά από τον Πατέλη. Ψηλά είναι ο Ελευθεριάδης. Αλλά μέσα στον Κουρτέση. Ξανά έξω ο Μπουτσικάκης από τη γωνία. Το σούτ είναι για δύο. Δεν είναι καλό. Αλλά μαζεύει ο Κουρτέσης. Ο Ελευθεριάδης προσποιείται τρεις φορές. Πατάει και το τρίτο. Το παραλίγο για να μπει αυτό το πολύ δύσκολο σουτ του Κώστα. Αυτό είναι όμως και ο Μορφωνιός που μάζεψε, βγάλει στον Κίτσο. Τώρα πανέμορφη φάση με την αρχή του μάτσο. Ο Βαρσάμος βρήκε με τέλειο τρόπο τον Ευσταθόπουλο για το 2-0. Με το που ξεκινάει το μάτσο έχουμε ένα σύνυπτο highlight. Κατευθείαν το alley-oop από τους Κάνς, οι οποίοι έχουν και φοβερή χημεία έτσι στον τρόπο τον οποίο παίζουν. Τώρα στην άλλη άκρη ο Ελευθεριάδης θα σηκωθεί για να απαντήσει, δεν θα καταφέρνει, αλλά μαζεύει ο Δρακόπουλος. Στη δεύτερη ευκαιρία φοβερή κάπα από τον Σαφόπουλο, ο οποίος και μπροστά και πίσω έχει κάνει φοβερή δουλειά. Ως τώρα ο Σαφόπουλος θα σηκωθεί, ο Ελευθεριάδης απαντά. Στην άλλη άκρη ο Γαλανάκης βρήκε πανέμορφα τον Δρακόπουλο για να το βάλει ο Νίκος και να κάνει το διόλα. Πολύ ωραίες φάσεις με την αρχή του παιχνιδιού και οι δύο ομάδες έχουν δει ορεξάτη στην αναμέτρηση. Για να δούμε εδώ τώρα τι θα κάνουν οι Κάνς. Ο Βαρσάμος σε μια δύσκολη επίθεση μαζεύεται το επιθετικό Ευσταθόπουλος, δηλαδή έξω την μπάλα. Ο νέος Πατέλης περνάει και πατάει ένα δίποντο, είναι άστοχος. Ο Γαλανάκης μάζει την αστοχία του Δημήτρη Πατέλη και έχει φύγει μέχρι την άλλη άκρη. Ο Μπουτσικάκης βρήκε ωραία τον Κουρτέση που θα σηκωθεί εκεί. Έναν ωραίο ελιγμό θα αστοχήσει όμως. Κίτσος μαζεύει, ο Παναγιώτης Κίτσος. Μια Μορφωνιός, ένα δύσκολο τρίποντο. Θα το βάλει ο Μορφωνιός. Δύσκολο για εμάς. Αν είσαι ο Μορφωνιός, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Βάζει φοβερά σουτ και μας το έχει αποδείξει. Και το αποδεικνύει μάλλον σε κάθε ματ. Τις επιθετικές του αρετές. Εδώ ο Μπουτσικάκης όμως θα απαντήσει με το τρίποντο. Και πάλι 5 όλα το μάτς. Στην άλλη άκρη περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Ανταπαντούν μάλλον οι Κάνς με τον Κίτσο. 7-5. Πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός ήδη στο παιχνίδι. Φοβάμαι για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Με την καλή έννοια όμως. Γαλανάκης στη γωνία, η μπάλα και τον Ελευθεριάδη. Θα το πάρει το τρίποντο, δεν θα μπει, μπήκε και βγήκε η μπάλα, το χαστούκι από τον Δρακόπουλο όμως για να πάει έξω και να πάρει το τρίποντο. Μπουτσικάκης ξεκινάει πολύ ζεστά το μάτς με δύο απαντά τρίποντα και να βάλει ξανά μπροστά τους Τζακς. Στην άλλη άκρη το goal foul, τι γίνεται, δεν προλαβαίνω να περιγράψω καν τις φάσεις. Ο Κίτος το βάζει για να κάνει το 8-9. Το goal foul λοιπόν. Και στη γραμμή ο Κίτσος για τη συμπληρωματική του θα την βάλει. Άκρος παραγωγικότατες και οι δύο ομάδες με το ξεκίνημα του μάτς. Μόλις συμπληρώθηκαν 3 λεπτά παιχνιδιού και το σκορ είναι ήδη στο 8-10. Κάτι ξέρω που σας λέω ότι φοβάμαι γιατί θα ακολουθήσει. Και οι δύο ομάδες άμα βρουν ρυθμό δεν τις σταματάει τίποτα και ψυχολογία πάνω απ' όλα. Ο Μπουτσικάκης αυτή τη φορά θα το πάρει και αυτή τη φορά. Θα το βάλει και πάλι. Φοβερός Μπουτσικάκης ξεκινάει με το 3-3 το τρίποντο. 11-10 αλλάζει ξανά χέρια το προβάδισμα. Θέλει να περάσει δικά μπροστά τώρα με τον Μορφωνιό αλλά δεν τα καταφέρνει. Το μαζεύει ο Δρακόπουλος και φεύγει στην άλλη άκρη. Βρήκε τον Κουρτέση που είναι λίγο πιο έξω από το ζωγραφιστό. Σπάσει την μπάλα στον Γαλανάκη, εκείνος προσποιείται, παίρνει και τον drive, κερδίζει και το foul για να πάει στην γραμμή των βολών.
χάνει την πρώτη ο Γαλανάκης. Δεύτερη, το rebound το μαζεύει ο Πατέλης. Έχει δει το Βαρσάμο εκείνος πολύ αποφασιστικά στο Μορφωνιό, πάει στη γωνία για τον Κίτσο. Η πάσα δεν ήταν ιδανική, οπότε χάσαν λίγα δεύτερα εκεί. Οι Κανς επέστρεψαν και όλοι. Τζαξ, τώρα είναι ψηλά ο Κίτσος που παίρνει κατευθείαν τον τρίποντο. Ο Ευσταθόπουλος σηκώνεται για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα του. Κάνει την μπάλα. Ο Δρακόπουλος στην άλλη άκρη θα μπήκει, θα σηκωθεί. Η μπάλα δεν θα πέσει στο δίκτυ, βγαίνει εκτός και είναι στα χέρια των Κάνς. Τζακς που βρίσκονται μπροστά με το 11, τους 9 από τους 11 πόντους τους έχει ο Μπουτσικάκης με το 3 στα 3. Τριπόντων στην άλλη άκρη, ο Βαρσάμος θα κερδίσει το φάουλ. Βγήκε και εδώ το αλλιού με τον Ευσταθόπουλο, έστω και στο ρελαντί και εκτός φάσης. Θα τον βρει και πάλι μέσα, θα σηκωθεί άλλη μια αλλίωση εδώ από τον Ελευθεριάδη. Αποτρέπει τον Ευσταθόπουλο από το να βάλει άλλους δυο πόντους. Ο Κουρτέσης τώρα χάνει την μπάλα, ανακτά την κατοχή. Ο Δρακόπουλος περνάει ωραία, κάνει και το step, θα σηκωθεί, θα το βάλει ο Δρακόπουλος. 13-10 η Τζακς, Δρακόπουλος και Μπουτσικάκης είναι μοναδικοί σκόρερς για την ομάδα τους. Την έχουν βάλει μπροστά με 3. Τώρα μέσα ο Ευσταθόπουλος κάνει υπομονή, σηκώνεται. Αυτή τη φορά θα το βάλει από την assist του Παναγιώτη Κίτσου. Τι μας βλέπουμε. Φοβερή αναμέτρηση ως τώρα. Ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Και για τη συνέχεια, τώρα ο Γαλανάκης, οι Τζακς θέλουν να βρουν μια απάντηση. Θα περάσει ο Γαλανάκης, κοίταξε για λίγο την πάσα. Στόχησε στην άλλη άκρη ο Βαρσάμος που κυβρεί το Μορφωνιό. Είναι άφιαστος άμα βάλει μπρος. Κούμπος σε τρίτη έφυγε και έκανε το 13-14. Τώρα εδώ το λάθος, ο Βαρσάμος ξανά θα πάρει εδώ την κατοχή για την ομάδα του με το κλέψιμο αυτή τη φορά. Μορφωνιός είναι εκεί το κόψιμο του Πατέλη, ο Μπουτσικάκης σώζει και κλέβει. Τέλει. Άλλη άκρη έχει φτάσει ο Γαλανάκης, σηκώνεται αστοχή. Ο Κίτσος μαζεύει και έχει πετάξει ξανά απέναντι στον Βαρσάμο. Απίστευτο ο Ερυθρός του τώρα ο Μορφωνής θα το πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. Δεν προλαβαίνει πάντα να φτάσει στο άλλο άκρο, φτάνει ξανά στο άλλο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Οι δύο ομάδες έχουν αγκαλιάσει το run and gun. Εδώ το τρίποδο του Μπουτσικάκη από πολύ μακρινή απόσταση είναι άστοχο. Ο Κουρτέσης που μαζεύει πάει να σηκωθεί και το κάνει με άρτιο τρόπο για το 15-17. Φοβερό παιχνίδι παραγωγικά. Ο Κίτσος εδώ θα το πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Ριμπάουντο ο Κουρτέσης από την αστοχία του Παναγιώτη Κίτσου. Ρίχνουν λίγο τώρα τον ρυθμό οι Τζακς. Ανάγκης όμως παίρνει φορά, θέλει και να ανέβει, θα το κάνει και θα βάλει ένα πολύ ωραίο παλικαρίσιο καλάθι. 17 όλα, ενρυπή οφθαλμού. Μια ομάδα περνάει μπροστά, η άλλη την φτάνει, να η άλλη μετά μπροστά, θα ισοπαρίζεται το παιχνίδι. Και εδώ τι έχουμε, τεχνική ποινή. Μαζί. Το 17 όλο το παιχνίδι δεν ήταν τέλει η τεχνική ποινή. Ήταν προειδοποίηση στον Γαλανάκη. Οπότε κατάλαβα. Τώρα όπως και να έχει κάνει από την μπάλα με τον Ανδρόνικο να βλέπει το Μορφωνιό. Μορφωνιός παίρνει το τρίποντο. Είναι για δύο το σουτ. Ένα τρίποντο, παραλίγο να μπει. Δεν θα γίνει, ο Κουρτέσης θα κλέψει, όχι. Παραλίγο, οι Κανς έσωσαν. Ο Ανδρόνικος πετάει στο Μορφωνιό. Θα πάρει ένα τρίποντο ξανά. Αυτή τη φορά δεν θα μπει. Μπουτσικάκης εξασφαλίζει την κατοχή. 17-19, ήταν για δύο, ναι. Τέλει το σουτ του Μορφωνιού προηγουμένως.
τώρα. Ο Δρακόπουλος είναι ψηλά. Βγάλει στον Μπουτσικάκη. Πολύ ωραία. Είδε μέσα τον Ελευθεριάδη που ήταν ολομόναχος. Σηκώθηκε για το 19 όλα. Τελευταία 2 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Στην πρώτη αυτή κορταστικότατη, εκπληκτική και παραγωγικότατη περίοδο. Αμφωτέρο. Ο μέσα για τον Εσταθόπουλο παλεύει και ανάμεσα σε τρεις κρατάει και την μπάλα, το τρίποντο του Μορφωνιούτε θα μπει. Ο Τσιχάκης μάζεψε. Τελευταία 94 δεύτερα στην πρώτη περίοδο. Ο Αλεφαντινός τώρα για τους Τζακς. Βρίσκει ψηλά τον Μπουτσικάκη, ο οποίος θα το πάρει και αυτό. Δεν θα το βάλει. Rebound πιανού του Ανδρόνικου. Θέλει να φύγει τώρα τον δεξί διάδρομο. Σταματάει, παίρνει το σουτάκι από τη μέση απόσταση. Είναι άστοχο όμως. Είχε πολύ χώρο και προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί με αυτό το σουτ. Ο Δρακόπουλος. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Ο Ελευθεριάδης σκέφτεται και το σουτ. Το παίρνει εν τέλει. Δεν θα το βάλει. Πατέλης που μαζεύει. Πάρει και αυτό το τρίποντο, αυτή τη φορά να το βάλει ο Μορφωνιός. Από το 19-22, ο νερός Μορφωνιός που φτάνει στους 13 πόντους από τις 22 της ομάδας του. Ο Κιτάκης θέλει να απαντήσει, δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Σωτήρης ο Κίτσος, απέναντι ο Μορφωνιός ταχύτατα θα κερδίσει το φάουλ. Στη θέση του Μπουτσικάκη ο Μορφωνιός θα σουτάρει δύο βολές. Το 16,8 δεύτερα από μετά από αυτό το ζευγάρι βολών. Ο Μορφωνιός μετά τις βολές άμα μπει στη θέση του θα μπει ο Μαυρουλάς από ό,τι κατάλαβα. Θα μπει η βολή. Και πράγματι αυτό θα γίνει. 23-19, τελευταία 16,8 δεύτερα, όλα στη διάθεση των Τζακς. Με τον Γαλανάκη να αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα τη σηκώνει από το έδαφος και από τώρα αρχίζει και μετρά αντίστροφο ο χρόνος. Αλλά 12 δεύτερα, όλα τελείως στη διάθεση των Τζακς. Συνεχίζει η μπάλα, ο Λεφαντινός βρίσκει μέσα στο τετρακόπινο το φάουλ του Σωτήρη Κίτσου. Δεύτερο, τον Χάνς έχουν άλλα δύο να κάνουν, 5,2 απομένουν. Ελευθεριάδη βρήκε το Γαλανάκι, παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχο, rebound από κανέναν. Λίγε εδώ κάπου το πρώτο δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Το δεύτερο δεκάλεπτο, σε αυτό το συναρπαστικό τώρα παιχνίδι, 19-23 είναι το σκορ υπέρ των Χάνς. Πολλές αλλαγές στο προβάδισμα. Πολλές απαντήσεις, ανταπαντήσεις, πολλά τρίποντα, πολλές συγκινήσεις γενικότερα σε αυτό το πολύ δυνατό παιχνίδι. Το γνωρίζαμε ήδη ότι θα είναι τέτοιο ντέρμπι, αλλά όχι και έτσι ρε παιδιά, είναι φοβερό το μάτσος τώρα. Πραγματικά, εγώ τουλάχιστον από το πάνω απολαμβάνω να το βλέπω. Ο Μαγουλάς εδώ θα στοχίσει και η μπάλα θα περάσει έξω από τα χέρια του Τζόρτζι Ράλι που προσπάθησε να μαζέψει το επιθετικό rebound. Τζακς με την ευκαιρία να μειώσουν. Γαλανάκης. Κατάει την μπάλα. Έβγαλε στον Δρακόπουλο. Θέλει να περάσει από το κέντρο. Το κάνει. Έχει γίνει φάουλ από το Βαρσάμο. Ωραία επαναφορά για τους Τζακς. Γαλανάκη να προσπαθεί να βρει μια πάσα, τη βρίσκει στο Δρακόπουλο εν τέλει που είναι ψηλά. Είναι στην κορυφή ο Δρακόπουλος να περάσει και την άλλη. Μια κουτέση ξανά ο Δρακόπουλος θα περάσει, θα σηκωθεί, θα το βάλει. Πάρα πολύ δύσκολο το καλάθι του Νίκου Δρακόπουλου για να μειώσει στο 21-23 Blackjack για τους Τζακς. Με βάλει λοιπόν και άσο τον Δρακόπουλο. Προκειμένου
Ανδρόνικος ψάχνει μια πάσα, την βρίσκει στα χέρια του Βαρσάμου. Πάει να περάσει και κάνει το επιθετικό φάουλ. Δεύτερο φάουλ τον Κάντς, αυτό το δεκάλεπτο. Καλανάκης και τον Δρακόπουλο, θέλει να περάσει ο Δρακόπουλος, έβγαλε και πάλι στο Γαλανάκη, τρίποντο είναι άστοχο, αλλά το rebound το μακρινό από τον Μπουτσικάκη. Ένα άλλα 5 δεύτερα, καθώς δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. Ο Μπουτσικάκης είδε πολύ έξυπνα εκεί τον Δρακόπουλο που σηκώθηκε και αστόχησε. Βαρσάμος που μαζεύει, είναι και 16 ακόμη για το ημίχρονο. Άλλη στον Ανδρόνικο. Στον τρίποντο Βαρσάμος δεν παίρνει. Ριμπάουντ του Μπουτσικάκη. Στα δύο πρώτα λεπτά έχουμε δει μόλις ένα καλάθι, ένα τρίποντο του Δρακόπουλου. Πέσει λίγο ο ρυθμός. Εννοείται, λογικό είναι αυτό να συμβαίνει. Δεν μπορούν να βάλουν στα κόκκινα τα πράγματα. Αλλά εδώ προθέσεις. Βάζει ένα εξαίσιο καλάθι. Για το 23 όλα. Με ένα 4-0 αυτή την περίοδο. Εντάξει, σοφαρίζουν, αλλά οι Δρακόπουλοι ξαναπερνούν μπροστά με τον Βαρσάμο και αυτή είναι πολύ ωραία του εφόρμηση. 23-25. Ένα φάουλ του Ανδρόνικου στον Γαλανάκη. Μουτσικάκη στην επαναφορά. Νάκης. Νιάση. Εσείς. Πάρει το τρίποντο ολομόναχος εκεί ο Δρακόπουλος, αλλά θα στοχίσει. Rebound από τον Τζόρτζο Κοράλη, τον διακριτήσει και το φάουλ. 23-25 μπροστά με 2. Κάντς. Βαρσάμος. Να περάσει τα δεξιά. Κλείνεται ο Βαρσάμος, ο Ανδρόνικος που περνάει, η μπάλα βγαίνει εκτός από την παρέμβαση του Σαμαρά και τώρα ο Λεφαντινός ξαναπερνάει μέσα για τους Τζακς στη θέση του Κουρτέση, έκανε και ρήμα. 7 τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και 2 μπροστά η Κάντς. Ο Ράλης παίρνει ένα τρίποντο με τα πρόπη και τα δίνει. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Πάντα από τους Δραξέμους στην άλλη άκρη. Ο Δρακόπουλος εκεί. Άλλη μια πανέμορφη κίνηση από τον Δρακόπουλο. Για άλλους πολύ ωραίους 2 πόντους στο παιχνίδι. Φτάνουμε τους 50 πόντους στο μάτσο. 25 όλα το παιχνίδι. Συνεχίζει να είναι άκρος ανταγωνιστικό και οι ρυθμοί στα κόκκινα. Πατέλης παίρνει τον τρίποδο κατευθείαν. Κοντό το σουτ. Λιβάν του μαζεύει ο Λεφαντινός. Κίτσος και Βαρσάμος βγαίνουν εκτός. Παναφορά συνέβη. Μελανάκης. Άλλη άκρη ομορφωνιός που είχε ένα εύκολο έργο για το 25-27 τον Κάντς, 6 πλέον τελευταία λεπτά. Δρακόπουλος. Ο Σαμαράς ο Δρακόπουλος πάει να περάσει, χάνει όμως. Στην άλλη άκρη και πάλι ομορφωνιός για τον Κάντς. Άλλοι δύο πόντοι και σπερσμένα το time. Από τους Τζακς επιστρέφουμε. Στρέψαμε. Δύο πολύ γρήγοροι ευνηδιασμοί. Τον Κάντς με προστάτη τον Μορφωνιό. Τους έχει βάλει μπροστά με το προβάσμα των τεσσάρων. 5 και 40 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γαλανάκης. Να περάσει εκείνος εκρηκτικά. Έβγαλε στον Αλεφαντινό.
Κλείνει το Αλεφαντινό και η λάθος πάσα. Άλλο ένα λάθος εδώ, πρέπει να είναι το τρίτο συναστό τον Τζακ Σνάιντερ. Και ο Κοφονιός όμως αυτή τη φορά δεν βάζει και μαζεύει ο Δρακόπουλος. Έπειτα γίνεται το φάουλ του Κοντρούν στη σέντρα πάνω στον Δρακόπουλο. Κάνεις 18
8 πόντους είχε ο Μορφωνιός. Δεν είναι αστείο πια, Βασίλη, είναι απίστευτα αυτά που κάνει. Στο ημίχρονο, χωρίς καν να έχει τελειώσει ακόμα και όντας και ακόμη μέσα, ενεργός στο παιχνίδι, έχει 18, πάει για τους 20 εδώ. Θα κερδίσει το φάουλ, είχε μια άσχημη πτώση, ευτυχώς δεν φαίνεται να έπαθε κάτι. Πρώτη, 28-32, 2-26 ακόμη για το ημίχρονο. Χάσει τη δεύτερη και ο Κουρτές της μαζεύει. 2-20 ακόμη, 32-28. Σκορ στο 9, όλα τα επιμέρου σκορ τώρα. Ξανά έξω στον Γαλανάκη. Θα περάσει ο Γαλανάκης, ένα πολύ δύσκολο τελείωμα. Δεν θα πει, αλλά μάζεψε ο Κουρτέσης. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά από αυτό στα rebound. Ο Δρακόπουλος παρόλα αυτά χάνει. Ο Φωνιός που κλέβει, φεύγει απέναντι. Χάνει ο Φωνιός. Σε άτομο παιχνίδι εκεί, μπάλα πήρε κακά φάλτσα. Τώρα στην άλλη άκρη ο Γαλανάκης και πάλι θα σηκωθεί, θα το βάλει. Στους 2, 1-33 ακόμη. Βάλα βγαίνει έξω από τον Γαλανάκη. Μαρσάμος και Πατέλης. Σταθόπουλος. Σκίτσο μέσα. Σκάνς. Μαρσάμος. Πετάει την μπάλα ο Βαρσάμος, έβγαλε στον Τζόρτζι. Να ο Ράλης, πάρει το τρίποντο Βαρσάμος, δεν θα το βάλει. Rebound πιανού του Σαμαρά. Τώρα ο Γαλανάκης. Μουτσικάκης. Είτε, τώρα θα το πάρει το σούτο Πίτερ και θα το βάλει το σούτο. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Τελευταία 51 δεύτερα του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά έχουμε οι Κάνς μετά από το τρίποδο του Μουτσικάκη που τους ξαναέβαλε πίσω. Κάνει τώρα με τον Βαρσάμο όμως, βρίσκει τον Μορφωνιό, παίρνει το τρίποντο Μορφωνιό, δεν θα το βάλει ο Βασίλης. Το rebound μαζί του ο Κόκκινος πετρέπει τώρα εκρηκτικά με την άλλη άκρη. Απίστευτη τάπα από τον Μορφωνιό. Φοβερό το στόμα του Βασίλη.
Τάπα για αυτή. Πάνω στον Δρακόπουλο. 33-32 παραμένει υπέρ των Τζακ. Ο Μπουτσικάκης γυρνά. Το σούτ είναι για 3. Θα το βάλει και αυτό. Απίστευτος Μπουτσικάκης. Βάζει το πέμπτο τον τρίποντο σε 10 προσπάθειες. 36-32. Η μπάλα στα χέρια των Κάνς. Στα λεφτά δεύτερα όλα στη διάθεσή τους. Ο Βαρσάμος κλείνεται μέσα για τον Νεφταθόπουλο. Γυρνά εκείνο, σηκώνεται αστοχή. Κουρτέσεις και κάπου εδώ λίγη. Το πρώτο ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην το χάσετε το δεύτερο. Ξανά μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτό το πάρα πολύ απολαυστικό παιχνίδι που τα έχει όλα ως τώρα. Μεταξύ των Τζαξ και των Κάνς. 36-32 βρίσκονται μπροστά οι Τζαξ. Αλλά θα γίνει αμέσως το λάθος από το Γαλανάκι. Μεγαλή πίεση του Χίτσου. 17-9 έχει φέρει τους Τζαξ εδώ, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο πρώτο τελείωσαν οι Κάνς νικητές. Το 19-23 δεν τα πήγαν τόσο καλά στη δεύτερη περίοδο, τους διάβασαν καλύτερα. Η Τζαξ εδώ, ο Κίτσος περνάει αστοχή, ο Σταφόπουλος θα αναλάβει ο γίγαντας των Κάνς. Στην άλλη άκρη κατευθείαν η μπάλα για τους Τζαξ. Μπουτσικάκης από το σπίτι του, δεν το βάλε. Πάμε ράλις. Μπουτσικάκης που έχει 5 στα 11 τρίποντα, έχει κάνει μεγάλη ζημιά απόψε. Αλλά μορφωνιά θα το βάλει και αυτό. Για τα 6 όλα. Τώρα η Τζάξ ξανά. Δρακόπουλο να θέλει να περάσει. Έβγαλε στον Κουρτέση. Ξανά ο Δρακόπουλος γυρνάει. Κερδίζει ένα φάουλ. Έλειγε ο χρόνος επίθεσης. Θα πάει στη γραμμή. Στο φάουλ έγινε στην προσπάθεια. Ευκαιρία τους Τζάξ να ξαναπεράσουν μπροστά. Θα το κάνουν. Ο Δρακόπουλος για εκείνους βάζοντας την πρώτη βολή. 37-36. Χάνεται η δεύτερη. Ο Σταθόπουλος στην προσπάθεια να μαζέψει έβγαλε. Η επαναφορά με τον Γαλανάκη. Δρακόπουλος περνάει. Αστοχή. Καταπληκτική πίεση. Τζόρτζι Ράλι απέναντι μπάλα στον Παναγιώτη τον Κίτσο. Το deflection του Μουτσικάκη, μπάλα παραμένει σε εταιρεία Κάνς. Παρά την baseline. Ο Ράλι βρίσκει μέσα τον Σταθόπουλο που κερδίζει το φάουλ από τον Σαμαρά. Line, Κίτσος, ορφωνιός, να πάρει το σούτ προσμά να περάσει. Γυρνάει εκεί, μια δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχη. Δρακόπουλος με το rebound. Στην άλλη άκρη, Μπουτσικάκης με άλλο ένα τρίποντο. Στεφάνου Ταβλού και έξω. Ανδρόνικος. Τα 20 σούτ μέσα στα απόσταση, είναι άστοχος. Άλλος έχουν θέσει. Τώρα ο Δρακόπουλος απέναντι ξανά για Τζαξ, πάνω κάτω είπαμε και πάλι, φρενήρης ο ρυθμός. Συμφωνεί ο Μπουτσικάκης με άλλο ένα τρίποντο άστοχος, αλλά ο Δρακόπουλος είναι εκεί, έξυπνα, σηκώνεται και κερδίζει το καλάθι και το φάουλ. Στην γραμμή, άλλη μια βολή εδώ, ο Δρακόπουλος έχει μια στις τρεις ως τώρα. 39-36 μπροστά Τζαξ. Πολύ του Δρακόπουλου χάνεται. Το rebound όμως από τον ίδιο με αυτά και με αυτά. Και έπειτα κάνει τα βήματα. Δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του.
39-36 το σκορ, 7-42 ακόμη. Αντρόνικος κλείνεται. Κίτσος, το τρίποδο του Μορφωνιού. Μπάλα βρίσκει στην οροφή του ταμπλό. Μαράς που μαζεύει. Τρίτο φάουλ των Κάντς, ένα μόλις έχουν Τζάτς στο δεκάλεπτο, αλλά 7-17. Τσικάκης έβγαλε στον Γαλανάκη, θέλει να περάσει, αντικανονικό το σκριν του Σαμαρά. Ο Βαρσάμος μπαίνει στη θέση του Κίτσου. 7 στη θέση του 7. 7-7-7. Τη τύχη για να δούμε αν θα φέρει καλύτερη τύχη στους Κάντς. Τη είσοδο του Βαρσάμου για να περάσουν μπροστά. Για να περάσει φάουλ. Άλλο ένα του Σαμαρά εδώ. Τρίτο φάουλ. Από την sideline για τους Κάντς. Πάμε για τον Μορφωνιό. Το drive έχει δεχτεί το foul. Είναι πολύ για τον Μορφωνιό. Φαίνεται να πονάει στον κυριαίο του μπρόστιο. Σηκώθηκε. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Ό,τι φαίνεται είναι εντάξει. Και απλά μια μικρή ενόχληση. Δύο βολές λοιπόν. Ένα ζευγάρι βολών για τον Βασίλη Μορφωνιό. Πέντε βολές. Τώρα θα ανεβάσει το εξωτερικό του. 39-37. Τζαξ ακόμη μπροστά. Δεν έχουν παραδώσει ακόμη το προβάδισμα του σε αυτό το δεκάλεπτο. Το κρατούν με νύχια και με δόντια. Με μπαλαβίσει στο πόδι του Πατέλη. Θα περάσει, θα κερδίσει και αυτές τις δύο βολές. Με το κορμί του,
Κυριακάκης παίρνει άλλο ένα τρίποντο απόψε. Είναι άστοχο το βάλε κατά τα χέρια του Καρτσάμπου. Τελευταία βολή που είδαμε ήταν αυτή του Κουρτέση.
και αυτή η βολή. Κατσάμου. 4-5 βόλει στο επιμέρου σκορ αυτό το δεκάλεπτο. Ενώ ξεκίνησε με το 19-23 στο πρώτο. Ο Βαρσάμος χάνει και αυτή. Ρεσιτάλα χαμένε βολέ και από τι δύο ομάδε τώρα. Έχουν σφίξει και τα καλά οι άμυνε. Επειδή έχουν πολύ την επαφή και οι δύο ομάδε που μπορούσαν να έχουν συμπληρώσει τα φάουλ του. Γενικότερα φαίνεται πόσο θέλει τη δίκη εδώ. Η λάθος πάσα του Δρακόπουλου δεν βρήκε ποτέ τον Ελευθεριάδη. Καλή άμυνα τον Γκάντ για να ανταρτήσουν την περιοχή. Βαρσάμου. Ωραία για τον Βαρσάμου. Βαρσάμου σας πήξε. Κουκίσει να μαζεύει. Αλεφαντινό στην άλλη άκρη. Θα σηκωθεί. Στο εκεί. Το Δεσσαρόπουλο. Συνέβη, Ελευθεριάδη προσποιείται, πάρει και το drive, πάρα πολύ ωραία θα περάσει και θα σηκωθεί η πανέμορφη ενέργεια από τον Ελευθεριάδη, 42-37 με 5 τώρα μπροστά η Τζάκη, μετά από ώρα βλέπουμε ένα καλά στο μάτι και εδώ το φάουλ του Μπουτσικάκη. Θα βάλει και τη δεύτερη. Ο Ανδρόνικος στη θέση του Βαρσάμου. 42-39. Τελευταία τρία. Δεκαλέπτου. Μετά ο αντίστοιχο για αυτά. Συμπληρωμένα τα φάγκια για τις δύο ομάδες. Δρακόπουλος. Ο Ελευθεριάδης αλεύει, βγάζει στο Κουρτέση, σύγχρονο με τελείο μπαλάκι εδώ. Πάει και την μπάλα ο Βασίλης. Θα πάρει και ένα πολύ δύσκολο τρίποντο. Δεν θα μπει. Πάει στο Μουσικάκι. Ή εκτός. Πες του Αλμαγκής. Κίτσος. Είναι το φάουλ και αφού θα πάει στη γραμμή. Κάνουν στους 40 και μειώνουν στους 2. Για να δούμε αν θα μειώσουν και στον 1 εδώ. Θα το κάνουν. 42-41. Δύο τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. Ζάκη μπροστά με μόλις ένα. Γαλανάκι περνά. Άφησε στον Δρακόπουλο. Ο Δρακόπουλος για τον Ελευθεριάδη. Τρίποντο, κοντό το σου. Ριμπάουν από ποιον. Καλό μπλοκάδι έκανε ο Ράκης, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα για την ομάδα του. Εκπαιδεύτηκαν και λίγο εκεί με τον Κίτσο, έχω την εντύπωση. Ανάγκη στην επαναφορά. Κόπουλος, ο Μπουτσικάκης. Άφησε στον Δρακόπουλο και πάλι. Να, ο Μπουτσικάκης παίρνει τον τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό. Time. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 92 δεύτερα της τρίτης περίοδου. Πολύ μεγάλη περίοδος.
αλλά και πολλά πράγματα έχουν συμβεί που δικαιολογούν το εύρος της σε χρόνο. Ο Ράλης μαζεύει την αστοχία του Ανδρώνικου. Ράλη ξανά έξω στον ίδιο τρίποδο του Ανδρώνικου. Απαντάει σε εκείνο την κουτσικά και λίγο νωρίτερα για να μειώσει και πάλι στον ένα 45-44. Τώρα η Χάνη και το Κουρτέση. Κουρτέση πάει να χάσει η ελευθερία τη. Αναντάξει σας υποβεί. Έχει και όλα σας στόχησε. Μα ούτε στο Αθόπουλου. Τα πέντε τελευταία δεύτερα στις περιόδου. Φωνιός. Πάρει τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό ο Μορφωνιός. Απίστευτος. 45-47. Περνούν μπροστά οι Τζακς. Οι Κάνς με σχόλτε. Από κεκτημένη ταχύτητα το λάθος. Μπάλα στο πόδι του Ράλι. 17 δεύτερα για τους Τζακς. 21 για το δεκάλεπτο. Απομείνουν από ό,τι καταλαβαίνουμε και λίγα για τους Κάνς. Εφόσον κύληση νορμάλη πάση μπει κάποιο καλάθι πάνω το rebound. Ο Μπουτσικάκης όμως κάνει το λάθος, έκλεψε ο Κίτσοτ στην άλλη άκρη καλάθι με το φάουλ τον Μορφωνιό πάνω. 45-49 με 10 δεύτερα να απομένουν. Μορφωνιός πάει και στη γραμμή. Οι Τζακς περνούν μπροστά, οι Κάνς, άντε πάλι, με συγχωρείτε. 9-18 το επιμέρους, 17-9 το προηγούμενο υπέρ των Τζακς, τώρα είναι υπέρ των Κάνς. Αλλά 7, Γαλανάκης φάουλ, και αυτό στη γραμμή. 5,2 απομένουν μετά από αυτό το ζευγάρι βολών, τον Ανδρέα Γαλανάκη. Πρώτη, παραμένει το 45-50. Ανεδικαίει η δεύτερη. Βαρσάμος μάζεψε. Αλλά δύο. Άλλο ένα το τρίποντο που μπαίνει ο Βαρσάμος. Μπάλα περνάει εκτός. 45-50. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Τελευταίο λοιπόν δεκάλεπτο σε αυτή την τρελή αναμέτρηση. Έχει περάσει από όλες τις φάσεις της. Στα Εκάντς, προς τα Εντζάκς, ισοπαλίες, σερί, βολές, φάουλ, τρίποντα πολλά. Γρήγορος ρυθμός, αργός ρυθμός, ευστοχία, αστοχία, τα πάντα. Ο Ράλης παίρνει ένα δίποντο, είναι άστοχο, ο Κουρτές μοιάζεψε. Τώρα ο Γαλανάκης έχει την μπάλα για τους Εντζάκς, η πρώτη σε μήνες στο τελευταίο δεκάλεπτο. Περνάει, έχει κλειστεί και βγάζει έξω στον Κουρτέση. Ο Τσιγκάκης για να πάρει το σούτ, αλλά θα δει το Σαμαρά. Έξω ο Γαλανάκης με το τρίποντο. Εκείνος με ταυλό, παρακαλώ, το βάζει ο Γαλανάκης. Πολύ σημαντικό τρίποντο για να κρατήσει τους Τζακς σε απόσταση για να αποδείξει από τους Κάνς. 48-50 το μάτι στο καλάθι. Αυτή τη φορά είναι η Κάνς μπροστά. 19-23, 17-9, 9-18. Εντάξει και κάνει στα επιμέρους δεκάλεπτα. Τώρα θέλει να απαντήσει και το κάνει ο Βαρσάμος από την assist του Παναγιώτη Κίτσου. 48-53 και τώρα συμπληρώνεται το πρώτο αγωνιστικό λεπτό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κουρτέσης, Γαλανάκης συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά τώρα. Εφορμά, άφησε στον Δρακόπουλο και είναι ψηλά στον Κουρτέση. Η προσποίηση περνάει, σηκώνεται, το βάζει. Πάρα πολύ ωραίο το καλάθι του Παναγιώτη Κουρτέση. Για να μειώσει στους 3. 50-53. Οι Κάνς βρίσκονται στη θέση του οδηγού. Πατέλης. Το λάθος. Βλέπει ο Κουτσικάκης.
και φεύγει στην άλλη άκρη. Το πουλα τρίποντο δεν μπαίνει στο πίσω μέρος της Στεφάνης. Βαρσάμος τρέχει κι αυτός γρήγορα μέχρι την άλλη άκρη. Θα το πάρει κι αυτός το τρίποντο. Ούτε εκείνος θα το πάρει. Είχε ίδια κατάληξη, αλλά εκεί έχει κάτω το καλάθι ένα από τους ιδιωτικότερους τσίγκλους της κατηγορίας, τον Ευσταθόπουλο, για να κάνει το 50-55. Δύο λεπτά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι από άποψη προβαδίσματος. Πέντε όλα είναι το επιμέρους σκορ. Γαλαντάκης θέλει να περάσει, έβγαλε στο Κουτσικάκι. Τρίποντο από τον Πίτερ. Ούτε αυτό θα μπει. Φατήλης που μάζεψε, βρίσκει μπροστά τον Βαρσάμο. Εκείνος προσπαθεί να κρατήσει εντυπωσιακά την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Μπάλα έπεσε στην οροφή του γηπέδου. Κουτσικάκης τώρα βρίσκει τον Δρακόπουλο. Έχει κλειστεί εκεί από δύο. Δρακόπουλος ωραία στο κόκκινο του Κουρτέση. Κάνει τα βήματα ο Παναγιώτης. Βάλει στα χέρια τον Κάντς. Στα 26 για την λήξη. Βαρσάμος. Καλή το σύστημα για την ομάδα του. Κίτσος. Φωνιό. Θέλει να περάσει. Πανέμορφα το κάνει και το βάζει. Πολύ καλά το σύστημα για το 57-50 τώρα. Γαλανάκης. Περάσει. Δρακόπουλος, ο Σαμαράς, ο Κουτσικάκης. Θα σηκωθεί εκεί. Δεν θα το βάλει Παντέλης. Με το rebound μετά την αστοχία του Κουτσικάκη στην άλλη άκρη. Κοιτάζει ο Παναγιώτης ο Κίτσος. Χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Κουτσικάκης. Πάτησε εκεί να ανέβει μόνος, δεν τα κατάφερε. 6,5 τελευταία λεπτά. Ο Κουτσικάκης, τίποτα. Σαμαράς, πάει να περάσει. Θα σηκωθεί, θα το βάλει. Πάρα πολύ δύσκολο και εντυπωσιακό το καλάθι του Σαμαρά. 52-57. Οι Τζακς εννοείται ότι βρίσκονται ακόμα στο παιχνίδι. Ωστόσο τώρα οι Κάντς έχουν τον λόγο. Βαρσάμος. Άλλη ξανά με τον Βαρσάμο, ο Μορφωνιός παίρνει το τρίποντο μέσα! Το βάζει και αυτό ο Μορφωνιός για να φτάσουν τους 60 οι Κάντς. Έχει 33 πόντους με 5 στα 11 τρίποντα, φοβερός. Για άλλο ένα βράδυ θέλει να απαντήσει, δεν το κάνει ο Γαλανάκης. Πατέλης με το rebound. Κοίτα με το φάουλ του Δρακόπουλου. Παναγιώτης Κίτσος στη θέση του. Θα μπει ο Ανδρόνικος, ενώ ο Ελευθεριάδης θέλει στο Σαμαρά. Γιατί και 47 ακόμη την κατοχή. Η Κάντς και το προβάδισμα των 8. Το καλύτερο προβάδισμα που έχουμε δει τώρα είναι και για τον Κάντς. Μόλις 5 πόντων, αυτό είναι τώρα το μεγαλύτερο που βλέπουμε. Ματέλης μαζεύει το εξωτερικό μετά την δίποτη αστοχία του Ανδρόνικου. Μέγιστη τιμή της διαφοράς λοιπόν. Είναι τον 8 που διαθέτουν τώρα η Κάντς, το λάθος του Τζιράλη. Την κλέψει ο Δρακόπουλος στην άλλη άκρη, φεύγει. Αστοχή με την πρώτη ο Νίκος, με τη δεύτερη το βάζει. Κάνει και το double-double με 15 πόντους και 10 rebound. 54-60 το σκορ. Η Κάντς. Βαρσάμος καλεί το σύστημα ξανά για την ομάδα του. Βγαίνει ο Ράλης για το screen. Μορφωνιό, άλλο ένα τρίποντο. Θα πει και αυτό το Μορφωνιό. Είναι απίστευτος. Τι κάνει ο άνθρωπος. Έχει 36 πόντους και τώρα το time. Επιστρέφουμε. Ξανά μαζί για τα τελευταία 4:51 του παιχνιδιού. Οι Κάντς βρίσκονται μπροστά με τη μεγαλύτερη του διαφορά ως τώρα στο παιχνίδι. Το 54-63 είναι μπροστά με 9. Μόλις ένα φάουλ έχουμε δει αυτό το δεκάλεπτο, ενώ στο προηγούμενο ήδη είχαν συμπληρώσει και δύο ομάδες. Για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα επόμενα 5 λεπτά. Η ελευθερία της κάνει άλλα ανακτά. Ο Γαλανάκης δεν θα βάλει το τρίποντο. Εκεί το Δρακόπουλος παρόλα αυτά για άλλο ένα rebound του απόψε. Από κάτω έβαλε ψηλά στον Ελευθεριάδη. Προσποιείται δίπλα του ο Κουτσικάκης. Ο Πίτερ βρίσκει ξανά τον Ελευθεριάδη. Θα βγάλει ξανά ίσως τον Κουτσικάκη. Πρέπει να σουτάρουν εδώ οι Τζακς. Δεν θα προλάβουν. Δεν μετράει το σουτ του Κουρτέση και τα μέτρα και μπάλα πέρασε πάνω από τη Στεφάνη. Οπότε δεν θα ανανεωνόταν ό,τι και να γίνει εκεί ο χρόνος επίθεση των Τζακς. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα που βγάλανε οι Κάντς. 4-23 και το προβάδισμα των 9 έχουν
την ευκαιρία σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο να περάσουν μπροστά με διψήφιο. Η Κάνσαλα γίνεται το επιθετικό φάουλ από τον Εσταθόπουλο, το αντικανονικό screen. Το κινητό screen, το παράνομο screen, όπως θέλετε. Μπάλα για τους Ducks, την ευκαιρία να μειώσουν. Γαλανάκης, ένα φάουλ για κάθε ομάδα μόλις. Τα κρατάνε για το τέλος μάλλον. Μουτσικάκης βρίσκεται. Μέσα είναι ο Δρακόπουλος. Ράλι έξω, έχοντας κερδίσει το φάουλ από τον Ράλι. Επαναφορά για τους Ducks. Να μπει μέχρι μέσα, το κάνει άψογα. 56-63. 59, μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Έχουμε αλλαγή μπαλάς. Σκούπισμα μπαλάς. 56-63 λοιπόν, λεφτά μπροστά οι Κάνς. Εντάξει, πως τώρα έχουν κερδίσει μόνο το δεύτερο δεκάλεπτο με το 17-9. Πρώτο ήταν το 19-23 επιμέρους για τους Κάνς, το προηγούμενο 9-18 επιμέρους. Τώρα ο Βαρσάμος βρίσκεται ψηλά, έβγαλε στον Κίτσο το τρίποντο από τον Κίτσο και αυτό ήταν μόνος του εκεί και το πλήρωσε η άμυνα των Ducks που τον άφησε επιδεικτικά μόνο του με 10 τώρα μπροστά για πρώτη φορά σε διψήφιο. Το προβάδισμα, η μέγιστη τιμή της διαφοράς στο παιχνίδι και εδώ έχουμε το επιθετικό φαουλ από τον Γαλανάκη. Τρία και 13 ακόμη για τη λήξη, δύο φαουλ για κάθε ομάδα και έχει και να δώσει. 56-66. Κάνς έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους. 11-16 το επιμέρους σκορ αυτή την περίοδο. Αρσάμος βρήκε τον Κίτσο. Προηγουμένως πλήγωσε το δικτάκι τον Ducks με το τρίποντο. Τζορτζις παίρνει εδώ ένα δίποντο, είναι άστοχος ο Ράλης. Rebound τον Ευκαιριάδη. Ο Καλανάκης λιγότερο από 3 λεπτά για τη λήξη. Καλανάκης έσπασε στον Μπουτσικάκη. Ελευθεριάδης βρίσκει τον Δρακόπουλο. Κλείνεται αλλά περνάει ανάμεσα. Φοβερός εκεί ο Δρακόπουλος. Από το μάτι της βελόνας. Όχι απλά περνάει την μπάλα, περνάει ολόκληρος. Για το 58-66 και εδώ κλέβει την μπάλα ο Γαλανάκης από τον Κίτσο. Για να δούμε. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. Ο Δρακόπουλος θα κερδίσει και το φάουλ. Να η αντίδραση που δείχνουν οι Ducks. Τους τελευταίους 6 πόντους της ομάδας του. Πάλι 7ο. 20 αυτή την βολή που έβαλε τώρα. Θα μειώσει κι άλλο τη διαφορά στους 6. 66-60. Λιγότερο από 2,5 για τη λήξη. Το Ράλι για τον Βαρσάμο. Πατάει το τρίποντο στο κομμάτι. Rebound επιθετικό από τον Σταθόπουλο. Και άλλη μια ευκαιρία εδώ για τους Κάνς. Θέλουν να την εκμεταλλευτούν καθώς ξέρουν ότι είναι χρυσή. Μορφωνιός, μπάλα στα σίγουρα χέρια του. Αλλά 5 δεύτερα εκεί όμως πρέπει να περάσει ή να βγάλει. Και έβγαλε στον Τζόρτζι τον Ράλι. Που αστοχεί, αλλά σηκώνεται ο Βαρσάμο για το rebound. Αστοχεί και εκείνος. Rebound του Μπουτσικάκη. 1-48 για τη λήξη με 6 μπροστά. Η Κάνς τρίποδο το Ελευθεριάδη, δεν θα βρει αλλά εκείνο Κουρτέσης. Θα βγάλει ψηλά στο Γαλανάκη, περνάει ο Γαλανάκης, έβγαλε για τον Δρακόπουλο αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ στον Γαλανάκη. Και το time out.
Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Τελευταία 1 και 35 της αναμέτρησης. Αλλά έχουνε οι Jacks 4 φάουλ έχουν κάνει, δεν έχουν να δώσουν. 2 έχουν να δώσουν ακόμη. Οι Jacks είναι πίσω με 6. Έχουν την ευκαιρία να μειώσουν. Γαλανάκης. Η λάθος πάσα, θέλει να την εκμεταλλευτεί ο Ζώτης ο Ράλης και απέναντι και βρίσκει το Μορφωνιό. Θα ροκανίσουν εδώ και τον χρόνο όπως είναι λογικό. Η Κάντς, Μορφωνιός. Άλλα 10. Αλλάζουν οι εκποθέσεις και οι Ελευθεριάδης. Ο Ντάφου Τιμ, ο Βαρσάμος. Για τον Τζόρτζι Ράλι, σηκώνεται, είναι άστοχος. Rebound του Κουτσουκάνη που πετάει κατευθείαν στο Γαλανάκη. Κουτσουκάνης κάτι για αυτό το double-double. Θα σηκωθεί ο Γαλανάκης, θα είναι άστοχος. Μάζει τους Εγοράλης. Κουτσουκάνης που έχει 18 πόντους με 10 rebound. Έχει και 4 κλεισίματα με 2 assist. Έχουμε περάσει πλέον στο τελευταίο λεπτό, 60-66. Οι Κάντς έχουν το παιχνίδι τώρα στα χέρια τους. Δεδομένου ότι με ένα καλάθι εδώ είναι με το 1,5 πόδι στο 4-2. Θα ανεβάσουν το ρεκόρ του στο Silver κατηγορία. Ο Κίτσος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Rebound από τον Κουρτέση, έπειτα κερδίζει το φάουλ. Ο Κίτσος φαίνεται να έχει πάθει μια κράμπα. Θα τον βοηθήσει ο Ελευθεριάδης. Είναι βολές για τους Κάντς, για τους Τζακς, καθώς έχουν συμπληρώσει οι Κάντς. Με συγχωρείτε που μπερδεύω συνέχεια τα ονόματα, αλλά είναι ομόλυθα. Κάνει την πρώτη. Μένει η διαφορά στους 6. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Οι Jacks τώρα θα γίνει το φάουλ από τον Μπουτσικάκη. Ο Βαρσάμος θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Με την νίκη η Κάντς. Θα βάλει και τη δεύτερη, 60-68, και έχουμε το time out. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 28 δεύτερα. Επιστρέψαμε. Αυτή την άμυνα θα βγάλουν οι Κάντς. Νομίζω είναι game over μετά. Για να δούμε όμως και την αντίδραση των ικανών για τα πάντα. Τζακς, θα χάσει ο Ελευθεριάδης, έκλειψε ο Ανδρόνικος. Ο Μορφωνιός πέρασε στον Ευσταθόπουλο, σηκώνεται, το έβαλε ο Ευσταθόπουλος. 60-70, νομίζω δεν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Ωραία επαναφορά
στο 60-70. Ήταν και το τελικό σκορ μεταξύ των Τζακς και των Κάντς. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την χορταστικότητα αυτή η αναμέτρηση μαζί μου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια και καλό βράδυ.